Και γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο μαγικό. Και σήμερα λοιπόν έχουμε μια συζήτηση. Όπως είδατε, θα μιλήσουμε για το πολύ πολύ πρόσφατο περιστατικό της διαφυγής του χιμπατζή από το Αττικό Πάρκο. Λοιπόν, είναι η δεύτερη επίσημη, να το πω έτσι, διαφυγή ζώου η οποία έχει γίνει θέμα. Η πρώτη ήταν τότε που είχαν φύγει τα Jaguar. Αλλά τότε ήταν πιο παλιά, δεν νομίζω είχα αρχίσει να κάνω και τα βίντεο που συζητάω για να λύω θέματα και δεν είχα κάνει τέλος πάντων κάποιο βίντεο ανάλυσης. Τώρα αυτό με τα Jaguar είναι παλιό, εντάξει, δεν θα το πολύ αναλύσω, θα μιλήσουμε για το πιο πρόσφατο. Βέβαια τα Jaguar, όπως είχε αποδειχθεί, δεν τους σκάσανε από μόνα τους, απλώς μία αντιλόπη το είχε σκάσει από το κλουβί της και έτρεξε και έπεσε στο τζάμι των Jaguar και έγινε ράγισμα και τέλος πάντων έγινε ό,τι έγινε μετά. Λοιπόν, στο πολύ πρόσφατο περιστατικό το έσκασε χιμπατζής, ο Άλφα της Αγέλης κιόλας, ο αρχηγός. Θα αναλύσουμε λίγο το περιστατικό αυτό και μετά το μετά του περιστατικού που κατά τη γνώμη μου είναι πιο τραγικό και γελίο. Θα δούμε μετά τι είναι το μετά. Λοιπόν, αρχικά τώρα στο θέμα χιμπατζής. Λοιπόν, το έσκασε πλήρως ανεπτυγμένο αρσενικό ο Άλφα της Αγέλης. Χιμπατζίδες είναι κοινωνικά πλάσματα όπως εμάς και ζουν σε αγέλες ή οικογένειες όπως θέλετε πείτε το, δομημένες και βασισμένες όμως σε αυστηρή ιεραρχία με έναν αρχηγό αρσενικό. Πιο κάτω υπάρχουν τα υπόλοιπα αρσενικά που είναι οι πιστοί του ακόλουθοι και μετά υπάρχουν οι φιλικές και τα παιδιά. Και λειτουργούν σε αυτό το σύστημα τέλος πάντων οι χιμπατζίδες. Ιεραρχίας, παύλα, φιλίας και συνεργασίας. Δεν είναι τόσο αυστηρή η ιεραρχία δηλαδή όπως άλλα ζώα που θέλει να είναι μόνο ένα αρσενικό στο κοπάδι, όπως π.χ. τα ελάφια που ένας αρσενικός θέλει το χαρέμι δικό του την εποχή αναπαραγωγής. Οι χιμπατζίδες μένουν κατά κανόνα σε μία μίξη αρσενικών και θηλυκών, απλώς υπάρχει μια ιεραρχία που πρέπει να είναι σεβαστή από τα μέλη. Τέλος πάντων, το έσκασε λοιπόν από όλα αυτά τα μέλη αρσενικός ο αρχηγός κιόλας. Μιλάμε για ένα ζώο πολύ δυνατό, 2 και 3 φορές δυνατότερο από το πιο μπρατσωμένο άνθρωπο. Είναι πιο κοντά από μας, αλλά είναι βαρικόκαλα και πολύ μειώδη ζώα αυτά. Οπότε, ναι, κατάφερε και το έσκασε. Ακόμα δεν έχουν βρει οι υπεύθυνοι του πάρκου πώς ακριβώς μπόρεσε να το σκάσει. Μία θεωρία τους, όπως είχα σκεφτεί και εγώ πριν ψάξω λίγο να δω τι έγινε, για να κάνω και αυτό το βίντεο, όπως είχα θεωρήσει και εγώ, έτσι άκουσα και τον ιδιοκτήτη του πάρκου να έχει πάνω κάτω την ίδια θεωρία και δεν είναι καθόλου απίθανο. Λοιπόν, η εξής θεωρία ποια είναι? Ότι απλώς πήδηξε με λίγα λόγια από το κλουβί του. Όσοι έχετε πάει στο Αττικό Πάρκο, έχετε δει πως είναι η περίφραξη του χιμπατζή. Είναι έτσι ένα μέρος φλάτο όπως εδώ πέρα, απλώς με γρασίδι. Έχει μέσα διάφορα ξύλα και σκοινιά για να παίζουν και να εκτονώνονται. Υπάρχει μια πολύ κοντή, να το πω, φράξη με ηλεκτροφόρα καλώδια, αλλά πολύ κοντούτσικα, μερικά εκατοστά το έδαφος, έτσι απλώς να τα αποθούνε. Και σαν μετά άμυνα υπάρχει μια τάφρος με νερό και κάτι χελονίτσες μέσα. Και αυτό είναι λίγο υψωμένο εννοείται, αλλά όχι και τόσο υψωμένο τελικά. Όπως είπα, ο χιμπατζής είναι πολύ μειώδης, πολύ δυνατός, οπότε μια υπόθεση είναι ότι έκανε το εξής, απλώς έτρεξε με όλη του τη δύναμη και με όλη του τη φόρα. Και εννοείται με ένα τίναγμα κατάφερε να πηδήξει τα πολύ κοντά ηλεκτροφόρα σύρματα, την τάφρο και βρήκε το δρόμο του εκτός του πάρκου. Εδώ βλέπετε και πλάνο, μικρό που τράβηξε κάποιος τυχαίος πολίτης από το πλάσμα που είχε βγει έξω κιόλας από το πάρκο. Όχι απλώς έξω από την περίφραξή του, είχε βγει και έξω από το πάρκο και σύμφωνα με τον αφεντικό του πάρκου είχε αρχίσει να φεύγει, να πηγαίνει στα χωράφια, να μπαίνει στην κεντρική λεωφόρο, την οδό εκεί πέρα, δεν θυμάμαι τώρα και πώς λέγεται. Λοιπόν, όσοι ξέρετε για το περιστατικό ήδη γνωρίζετε ότι το ζώο δυστυχώς θανατώθηκε, όπως είχαν γίνει και τα Jaguar. Λοιπόν, η θανάτωσή του δυστυχώς ήταν απαραίτητη. Όπως
δυστυχώς είναι σχεδόν απαραίτητη και σε άλλα ζώα, όπως τα μεγάλα λουροειδή. Λοιπόν, για όσους δεν γνωρίζουν λίγο πολύ πώς δουλεύουν τα πάρκα. Τώρα δεν μιλάω για το Αττικό Πάρκο, αυτό εννοείται είναι παγκόσμιος κανονισμός, το πρωτόκολλο θανάτωσης. Λοιπόν, υπάρχει πρωτόκολλο που μιλάει γενικά για τα ζώα που έχουν δραπετεύσει. Και ας πούμε χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες επικινδυνότητα, πράσινο, κίτρινο και κόκκινο. Ο χιμπατζής είναι στην κόκκινη λίστα και νούμερο 1, δηλαδή από όλα τα ζώα που μπορεί να το σκάσουν από ένα πάρκο, ναι, ακόμα και πάνω από το λιοντάρι, ο χιμπατζής είναι αυτό που δυστυχώς κατά κανόνα 99,9% πρέπει να θανατωθεί. Είναι πολύ νευρικά ζώα με πολύ αυξημένη αδρεναλίνη, ειδικά μιλάμε τώρα για έναν αρσενικό. Το συγκεκριμένο ζώο για να ναρκωθεί χρειάζεται περίπου 10 με 15 λεπτά, ένα μέσο ζώο τέλος πάντων. Όμως ο χιμπατζής λόγω της υπερβολικής αδρεναλίνης που έχει μέσα του, ειδικά σε μια τέτοια κατάσταση πανικού που ήταν το ζώο, μπορεί να του πάρει και 20 λεπτά και λίγο παραπάνω για να ναρκωθεί. Όμως η νάρκωση και το βελάκι και όλα αυτά τους χιμπατζίδες τους κάνει ακόμα χειρότερα, τους τσαντίζει πολύ περισσότερο, είναι αποδεδειγμένο αυτό δηλαδή, δεν είναι κάτι που υποθέτουν οι άνθρωποι ή εγώ, είναι δεδομένο, οι χιμπατζίδες τσαντίζονται 10 φορές χειρότερα με αυτά, η αδρεναλίνη ανεβαίνει πολύ, οπότε το ζώο όπως είπα χρειάζεται κάπου 20 και παραπάνω λεπτά για να αναρκωθεί, οπότε μέχρι τότε θα έχει σκοτώσει ποιος ξέρει πόσους ανθρώπους και όπως είπα και πριν ο χιμπατζής είναι ένα ζώο πάνω από 2 φορές πιο δυνατό από τον άνθρωπο. Οπότε κυριολεκτικά μπορεί να σκοτώσει όσους θέλει μέσα σε 20 λεπτά μέχρι να αναρκωθεί. Οπότε δυστυχώς επειδή το ζώο αυτό έχει αυτό το βαθμό επικινδυνότητας, η θανάτωσή του είναι πρακτικώς υποχρεωτική. Έτσι λέει δηλαδή το πρωτόκολλο ασφαλείας. Βέβαια υπό άλλες συνθήκες, άμα υποθέσουμε πως το πάρκο δεν λειτουργούσε εκείνη τη μέρα, δεν είχε θεατές, σίγουρα θα υπήρχε κάποια μέση λύση, πιθανώς για να μην σκοτώθει το ζώο. Δεν ξέρω σίγουρα τι γίνεται άμα ένα ζώο τέτοιας επικινδυνότητας διαφύγει, άμα δεν υπάρχουν επισκέπτες. Η λογική λέει πως θα προσπαθήσουν οι φύλακες, αυτοί ειδικά που είναι ας πούμε, πιο κοντινοί στους χιμπατζίδες π.χ. που έχουν σχέση μαζί τους, να το προσεγγίσουν, να δει ας πούμε, το ζώο γνώριμα πρόσωπα και κάπως να γίνει τέλος πάντων η δουλειά, να το δώσουν ξέρω εγώ μια λιχουδιά με κάποιο ηρεμιστικό, με κάποιο υπνοτικό και σιγά σιγά να αρχίσει να ησυχάζει και να το βάλουν εκεί που πρέπει. Όμως όταν φύγει ένα τέτοιο ζώο, ενώ το πάρκο έχει επισκέπτες, ναι, δυστυχώς το πρωτόκολλο ασφαλείας λέει θανάτωση. Βέβαια είναι δίκοπο μαχαίρι τώρα, γιατί οι άλλοι λένε γιατί σκοτώσετε το ζώο, αλλά άμα δεν σκοτώναν το ζώο θα είχε θέμα και το πάρκο και θα λέγανε μετά γιατί σκοτώσατε τους ανθρώπους με το ζώο. Όπως καταλαβαίνετε βέβαια η δίκοπη λεπίδα αυτή πέφτει πάντα στα ζώα. Αλλά αυτό πιθανώς γίνεται και για να μην χάσει τις άδειες στο πάρκο, άμα γίνει κάτι με άνθρωπο. Και ναι, και είναι χειρότερο το πράγμα, γιατί άμα κλείσει ένα πάρκο οποιοδήποτε, μετά τα ζώα πρέπει να μεταφερθούν, θα γίνει ολόκληρο θέμα και γενικά είναι μια μεγάλη ανακατοσούρα. Είναι αυτό που λέμε καλύτερα να θυσιάσεις έναν παρά πολλούς, γιατί άμα κλείσει μια τέτοια εγκατάσταση θα γίνει πολύ μεγαλύτερο ζήτημα και πολύ πιο δύσκολα θα είναι τα πράγματα δυστυχώς. Βέβαια εννοείται δεν επαινούμε τη θανάτωση ή κάτι, ούτε βέβαια την κατηγορούμε σε συγκεκριμένη περίπτωση. Όπως είπα, μιλάμε για ένα τυπικό πρωτόκολλο, το οποίο είναι αυτό. Θυσιάστε τον έναν προκειμένου να μην γίνει ζημιά στους πολλούς. Δεν το επαινούμε, ούτε όμως και το καταδικάζουμε. Αναγκαστικά, τουλάχιστον για μένα, μένεις κάπου στο φάσμα. Απλώς, ναι, δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Λες, οκ, δυστυχώς έγινε, ας ελπίσουμε να μην ξαναγίνει. Το πάρκο σίγουρα θα επιμεληθεί εννοείται, μιλάμε για το μοναδικό και μεγαλύτερο επίσημο πάρκο ζώων στην Ελλάδα. Αυτός που το έχει δεν είναι κάποιος άσχετος, έχει εμπειρία με ζώα, ξέρει με ζώα. Το πάρκο λογικά θα το δω αναβαθμισμένο όταν πάω, γιατί σε 2 εβδομάδες θα πάω και Αθήνα περίπου, ένα spoiler, και θα πάω και στο πάρκο, ευκαιρία για βίντεο. Και έχω απορία να δω ποια θα είναι η ανακαίνιση που θα έχει γίνει στους χιμπατζίδες και ποια θα είναι η νέα τους τέλος πάντων κατάσταση στο κλουβί τους. Οπότε θα υπάρχουν και κάποια νέα, ας πούμε, από κοντά. Τώρα θα πούνε κάποιοι καλά, σκοτώνουν τα ζώα και εσύ θα πας στο πάρκο να τους δώσεις λεφτά για να συνεχίσουν να εμπορεύονται άγρια ζώα και
διάφορα τέτοια. Εντάξει, αρχικά αυτό είναι εντελώς εκτός θέματος. Δεν υπάρχει εμπόριο άγριων ζώων στους ζωολογικούς κήπους. Στους ζωολογικοί κήποι λειτουργούν με ανταλλαγές. Π.χ. θέλεις μία τύρα, δώσε 5-6 ζεύρες. Κάπως έτσι. Τα μόνα ζώα που ξέρω ότι πολλούνται είναι τα πάντα. Επειδή αυτά τα πράγματα είναι πάρα πολύ ακριβά και δύσκολα να παραχθούν. Όλα τα άλλα ζώα είναι με σύστημα ανταλλαγών προκειμένου να μην ενθαρρύνεται και το εμπόριο άγρια ζωή. Βέβαια, εντάξει, δεν μιλάμε εννοείται για πραγματικά άγρια ζώα που πιάστηκαν από τη φύση, μιλάμε για ζώα που είναι γεννημένα και εκτρέφονται στην αιχμαλωσία. Απλώς είναι καθαρά τυπικό το θέμα. Τέλος πάντων, ξεφεύγουμε τώρα. Δεν μιλάμε για το πώς λειτουργεί ένα πάρκο, μιλάμε για αυτά τα περιστατικά. Λοιπόν, αυτά πάνω κάτω ήταν με το Χιμπατζή, το πρώτο στέλεχος του βίντεο. Η αλήθεια είναι, όπως είπα, δεν υπάρχουν και πολλά νέα. Δεν νομίζω να υπάρχουν και πολλά νέα γιατί δεν βρεθήκαν διαρρήξεις στο χώρο. Δηλαδή, το ζώο πιθανώς, όπως είπα εγώ, όπως είπε και σωστά ο υπεύθυνος του πάρκου, το ζώο πολύ πιθανώς απλά πήδηξε την τάφρο, τα μικρά ηλεκτροφόρα σύρματα και όλα αυτά. Τα οποία, όπως είπα, θα επιμεληθούν και λογικά μέχρι να πάω εγώ μπορεί ήδη να δω ανανεώσεις πιο ψηλά ηλεκτροφόρα σύρματα, μεγαλύτερα σειρμάτινα εμπόδια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται για ένα τέτοιο ζώο. Βέβαια, μιλάμε για ένα πάρκο τώρα που δουλεύει πάρα πολλά χρόνια και έγινε ένα περιστατικό μετά από τόσα χρόνια. Δεν είναι κάτι δεδομένο, δεν σημαίνει τώρα ξαφνικά θα πετάγονται πίθηκοι και μαϊμούδες από τα κλουβιά τους, λιοντάρια, τζάγκουαρ, δεινόσαυροι και όλα αυτά. Τέτοια περιστατικά στα πάρκα, στα σοβαρά πάρκα, μιλάμε πάντα όπως π.χ. το Αττικό, γίνονται πολύ σπάνια. Δεν είναι κάτι δηλαδή που το συναντάς κάθε και λίγο. Άμα κάτι τέτοιο γίνεται συχνά σε ένα ζωικό πάρκο, δεν είναι ζωικό πάρκο. Είναι απλώς μία ανεύθυνη εγκατάσταση με άγρια ζώα μέσα. Τίποτα παραπάνω. Το σωστό ζωικό πάρκο έχει εννοείται μέτρα ασφαλείας και απλώς πολύ σπάνια γίνονται αυτά τα πράγματα. Επειδή εννοείται τίποτα δεν είναι δεδομένο και σταθερό σε αυτή τη ζωή και τα καλύτερα μέτρα ασφαλείας να έχεις πάντα, κάτι στραβό θα γίνει. Δεν υπάρχει δεδομένο σε αυτή τη ζωή. Έστω μια φορά στα τόσα χρόνια μπορεί να συμβεί. Μπορεί να μην ξανασυμβεί ποτέ ξανά, αλλά μια φορά μπορεί να γίνει. Είναι ο νόμος των πιθανοτήτων δηλαδή. Όλα τα πράγματα σε αυτόν τον κόσμο έχουν 1% πιθανότητα να γίνουν. Βέβαια σε αυτό το πάρκο, εντάξει, έχουν φύγει και τα Jaguar, καθαρά από ατύχημα βέβαια, όπως είπα. Είχε γίνει αυτό με τη γαζέλα. Αλλά οκ, okay, ήταν μια άτυχη περίοδος κι αυτή. Τα τζάγκουαρ βέβαια πιο δύσκολα θανατώθηκαν, διότι δεν είναι τόσο ψηλά στη λίστα όπως ο χιμπατζής, αλλά σαν μεγάλα λουροειδή δεν είναι και πολύ μακριά από το χιμπατζή δυστυχώς. Αλλά πώς και να το κάνουμε. Αυτά είναι τα πρωτόκολλα, αυτά είναι οι κανόνες, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Το πάρκο έχασε ένα ζώο, εννοείται κανείς δεν χάρηκε με αυτό. Η αγέλη των χιμπατζίδων τώρα εννοείται με τη σειρά της θα υποφέρει κοινωνικά, διότι χάθηκε ο αρχηγός τους, θα υπάρχουν αναταραχές, καυγάδες, για ιεραρχία, θα πέφτει πολύ ξύλο σε πρόσωπα κατώτερης τάξης όπως μωρά και θηλυκά ή κατώτερα αρσενικά. Οπότε ναι, δεν είναι ευχάριστη η κατάσταση για κανέναν, μην νομίζετε. Κανείς δεν αποφελήθηκε από αυτό, παρά μόνο ο χιμπατζής που θα γίνει αρχηγός μετά από τον αρχηγό. Δηλαδή είναι το μόνο κερδισμένο πρόσωπο να το πούμε, αλλά τέλος πάντων τώρα μιλάμε για ένα περιστατικό το οποίο δεν είναι καλό. Αλλά όπως και να το κάνουμε δεν μπορεί και να αλλάξει, ούτε και να καταδικαστεί τεχνικός. Είναι μέσα στους κανόνες ενός πάρκου αυτό. Η υποχρεωτική θανάτωση μερικών ζώων και ο χιμπατζής είναι νούμερο 1, όπως είπα. Κατά 99% πάντα πρέπει να θανατωθεί ο χιμπατζής. Τουλάχιστον όταν μιλάμε για ένα αρσενικό. Τώρα αν είναι θηλυκό που είναι πιο ήσυχοι χαρακτήρες, δεν νομίζω ότι είναι τόσο απαραίτητο. Πιστεύω εκεί κάτι γίνεται, αλλά τώρα μιλάμε γενικά για χιμπατζή. Δεν έχω ακούσει να υπάρχει διάκριση σε αρσενικά θηλυκά, αλλά μιλάμε βάσει τη βιολογία τους και πώς λειτουργούν αυτά τα ζώα. Όπως και να έχει, το πρώτο στέλεχος του βίντεο ήταν αυτό για το χιμπατζή. Λίγο ανάλυση, πώς μπορεί να το έσκασε, τα πρωτόκολλα ασφαλείας, γιατί έγινε ό,τι έγινε και οτιδήποτε. Τώρα θα επεκταθώ στο δεύτερο στέλεχος του βίντεο, για το οποίο θέμα είχα σκεφτεί να κάνω και ολόκληρο αφιερωμένο βίντεο. Τώρα δεν ξέρω, άμα το αναλύσω πολύ καλά εδώ, δεν θα κάνω, θα είναι μέρος του βίντεο αυτού. Τέλος πάντων, θα μιλήσω τώρα για το ξέσπασμα των δίθεν ακραίων ακτιβιστών και φιλόζων, γιατί εννοείται ξεσηκωθήκαν όλοι αυτοί δίθεν,
έξω από το πάρκο να φωνάζουν για τα ζώα που τόσο αγαπάνε, αλλά βγαίνουν έξω από το πάρκο να ουρλιάζουν και να τα τρομάζουν και να τα κάνουν να φοβούνται με τις αγριοφωνάρες τους. Αλλά τέλος πάντων, μιλάμε για ανθρώπους που έχουν λογική χαμηλότερη από το χιμπατζή που πέθανε. Λοιπόν, τώρα θα μου πει κανείς, μα καλά, αυτοί οι άνθρωποι διαδηλώνουν για το δίκαιο των ζώων και το σωστό και γιατί εσύ να τους κατηγορείς. Όχι λοιπόν, φαινομενικά αυτοί οι άνθρωποι διαδηλώνουν για το καλό και όλα αυτά. Το θέμα όμως είναι με αυτούς τους ανθρώπους ότι στην πραγματικότητα δεν ξέρουν τι κάνουν. Δεν ξέρουν γιατί διαδηλώνουν. Δεν έχουν ιδέα για τα πρωτόκολλα ασφαλείας. Δεν έχουν ιδέα για το πώς δουλεύει η φύση, τι είναι ένα άγριο ζώο και πάει λέγοντας. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι οικολόγοι πραγματικοί, ούτε καν φιλόζωοι πρακτικός δεν είναι. Είναι οι κλασικοί άνθρωποι που έχουν στο σπίτι τους ένα γατάκι, ένα σκυλάκι τύπου δαιμονισμένο τσιουάουα που είναι στερημένο επειδή το μεταχειρίζονται σαν κουκλάκι και νομίζουν πως αυτά είναι τα ζώα. Οτιδήποτε άλλο είναι άγριο ζώο για αυτούς, πρέπει να είναι μακριά από το τεχνητό περιβάλλον, μακριά από τον άνθρωπο, από τα κλουβιά, την εχμαλωσία όπως το περιγράφουν πολλοί από δάφτους που δεν ξέρουν τι τους γίνεται και με το παραμικρό απλώς έχουν να ξεσηκωθούν εναντίον σε πάρκα, ιδιώτες ζώων και οτιδήποτε. Αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή δεν είναι η καλή της υπόθεσης, γιατί πρακτικώς θέλουν τα ζώα να μην έχουν επαφή με τον άνθρωπο. Θα πει πάλι κάποιος, μα καλά αυτό δεν είναι καλό, υπάρχει εκμετάλλευση ζώων, υπάρχει. Ναι, θα ήταν καλό άμα αυτοί οι άνθρωποι όμως γνωρίζανε πώς δουλεύει η φύση, τι είναι η φύση, τι είναι τα ζώα, πώς δουλεύουν τα πάρκα. Όπως είπα, αυτοί είναι άνθρωποι άσχετοι, δεν ξέρουν πώς δουλεύει το θέμα φύση. Απλώς νομίζουν ότι αγαπάνε τα ζώα, όμως δεν ξέρουν τι είναι ζώο πέρα από το γατί και το σκυλί τους. Έχω κάνει και βίντεο για το τι είναι άγριο ζώο, θα το βάλω το σύνδεσμο σε καθυψωμένο σχόλιο. Μια μικρή περίληψη μόνο. Η λέξη άγριος έχει τρεις έννοιες για τα ζώα. Πρώτη έννοια, άγριο, επιθετικό. Ένα ζώο που απλώς είναι στριμμένο. Όπως είπα, τα δαιμονισμένα τσιουάουα αυτών των χαζών φιλόζων. Δεύτερη έννοια, ένα ζώο που μπορεί να ζήσει αυτόνομα στη φύση. Όπως οι γαλοπούλες που βλέπατε εδώ, μπορούν να ζήσουν, να συντηρηθούν, να αναπαραχθούν όχι τόσο καλά, αλλά τέλος πάντων, κακό παράδειγμα. Έστω τα περιστέρια της πόλης μπορούν και να αναπαραχθούν. Είναι ζώα που ζουν φυσικά. Και υπάρχει και η τρίτη έννοια της λέξης άγριου, που είναι και η αποδεκτή έννοια από την επιστήμη και η μόνη σωστή έννοια πρακτικώς. Είναι το ζώο που γενετικώς είναι καθαρό, παρθένο, δεν έχει υποστεί μετάλλαξη. Είτε αυτή η μετάλλαξη έχει γίνει σε εργαστήριο, είτε με χρόνια επιλεκτική αναπαραγωγή για την κληρονόμηση περίεργων χαρακτηριστικών, όπως π.χ. ζουγρά μαλλιά σε περιστέρια. Λοιπόν, πρακτικώς τρεις είναι οι έννοιες του άγριου, μόνο μία έχει αναγνωριστεί από την επιστήμη όμως. Αυτοί οι άνθρωποι όμως που διαδηλώνουν για τα ζώα, για τα άγρια ζώα που δεν πρέπει να είναι στο κλουβί, δεν έχουν ιδέα τι γίνεται, πώς δουλεύει το πράγμα. Δεν ξέρουν ότι ένα ζώο που είναι άγριο, έστω γενετικά, μπορεί να ζήσει και στην εχμαλωσία. Το έχω πει και στο βίντεο με αυτό. Να, ας πούμε, εγώ έχω μια συλλογή από άγρια ζώα. Παρθένα βιολογικό ζώα. Ποια είναι αυτά? Παγόνια, φασιανή, χρυσός ασημένιος, δύο εμού και μελλοντικά όταν θα έρθουν και νέοι μεγάλοι δεινόσαυροι, όπως είπα. Έχω και τα τριγόνια που κι αυτά είναι στη λύσα με τα γνήσια γενετικό ζώα και τη 18ρα μου. Οπότε εγώ για αυτούς τους ανθρώπους είμαι ένας εγκληματίας, όπως ο ιδιοκτήτης του πάρκου, όπως τον περιγράφουν αυτοί οι ανώπητοι άνθρωποι, που τον περιγράφουν ως εγκληματία, ως κάθαρμα που έχει τα ζώα εχμάλωτα. Και εγώ για αυτούς αυτό είμαι, ένα κάθαρμα που έχει ζώα στην εχμαλωσία. Άγρια και όλα ζώα, που υποτίθεται πρέπει να ζήσουν στη φύση. Ναι, μόνο από αυτά τα ζώα μπορούν να ζήσουν μια χαρά στην εχμαλωσία, διότι εκεί έχουν μεγαλώσει με τις γενιές εκεί, έχουν καλλιεργηθεί. Απλώς δεν τους έχει πειράξει ο άνθρωπος το DNA. Όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να ζήσουν στο τεχνητό περιβάλλον. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν δεν το καταλαβαίνουν, δεν θέλουν και να το καταλάβουν. Απλώς επειδή βλέπουν σαν παιδιά τους τα γατιά και τα σκυλιά, νομίζουν ότι όλα τα ζώα πρέπει να εξανθρωπιστούν τόσο και να τους φερόμαστε λες και είναι ανθρωπάκια. Όχι λοιπόν, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορείς να πάρεις ένα δεινόσαυρο εμού, ας πούμε, ή καζουάριο, στουθοκάμιλο, κόκορα, έστω για πιο χαμηλό επίπεδο, και να το έχεις στο σπίτι σου, να το ντύνεις και να το ρεζιλεύεις όπως κάνουν αυτοί οι δίθεν φιλόζωοι που παίρνουν κάτι κακοποιημένα σκυλάκια και τα ντύνουν και τα κουρεύουν και τα κάνουν καρτούν ζωντανά. Και μετά λένε ότι αγαπάνε και τα ζώα και καλά.
Όχι, αυτούς απέ να κράζει ο κόσμος και να τους βάζει φυλακή και οτιδήποτε για κακοποίηση ζώων και εξευτελισμό κιόλας. Είχα βγει μια μέρα έξω στην πόλη και είδα μια τύπισσα με ένα σκύλο που το φάγε ξέρω παπούτσια. Εντάξει, αυτό ήταν εντελώς ηλίθιο και γελίο. Εντάξει, φιωγκάκια έχω δει να τους φοράνε, ας με βοηθάει γιατί τους κρατάει και τα μαλλιά πάνω να βλέπουν που πάνε τα ζωντανά. Αλλά τώρα παπούτσια λες και θα πατήσει, ξέρω τι θα πατήσει ο σκύλος κακά. Δηλαδή εντάξει, εκεί μιλάμε για άλλο επίπεδο βλακείας. Και άμα τους πεις τίποτα, θα σου πούνε εγώ τα αγαπάω και τα φροντίζω, γι' αυτό τα κάνω έτσι. Ναι, το σκυλί νομίζω ότι κατά βάθος σε μισή και απλώς μένει μαζί για το φαγητό. Δεν μπορεί ένα τέτοιο ζώο να έχει καλά συναισθήματα για έναν άνθρωπο που το κάνει, όπως είπα, ζωντανό καρτούν και κουκλάκι. Όμως όχι, αυτοί οι καραγκιόζητες άνθρωποι που φέρονται έτσι τα ζώα τους, αυτοί είναι που υποτίθεται θα μιλήσουν για τα δικαιώματα των άγριων ζώων, για τη φύση και για το πώς δουλεύει ο κόσμος. Ενώ οι άνθρωποι αυτοί, όπως καταλάβατε, είναι καθαρά βιολογικά αγράμματοι άνθρωποι, είναι οι τελευταίοι που έχουν το δικαίωμα να μιλήσουν για άγρια ζώα και φύση και λειτουργία αυτής. Δεν μπορούν να κατανοήσουν τι πάει να πει άγρια φύση, δεν μπορούν να κατανοήσουν πώς δουλεύουν μερικά πράγματα. Για αυτούς, ό,τι δεν είναι σκύλι και γατί, είναι απλώς άγριο ζώο, δεν πρέπει να έχει επαφή ο άνθρωπος μαζί του. Γι' αυτό και βρίσκουν ευκαιρία να κράξουν το οποιοδήποτε περιστατικό. Από αυτό ζουν αυτοί οι άνθρωποι. Σκοτώθηκε ο χιμπατζής στο Αττικό Πάρκο. Πάμε τώρα να τους βρίσουμε, να τους ρίξουμε μίσος και μετά να ντύσουμε τα σκυλάκια μας σαν κουκλάκια Μπάρμπι επειδή τα αγαπάμε. Πήρε ο περιστεράς νέο εξωτικό ζώο που υποτίθεται είναι της φύσης, πάμε να τον κράξουμε κι αυτόν. Βέβαια αυτό παράδειγμα είναι, δεν μου έχει συμβεί, αλλά δεν αποκλείεται να μου συμβεί ποτέ από κάποιον να με βρει και να αρχίσει να μου λέει βλακίες. Αυτοί οι άνθρωποι ζουν από αυτό όπως είπα. Ψάχνουν για οτιδήποτε. Γι' αυτό και δεν είναι άνθρωποι εννοείται που θεωρούνται πραγματικοί φιλόζωοι, δεν καταλαβαίνουν. Θα το κρατήσουμε βέβαια το θέμα στα πάρκα πιο πολύ, γιατί μπορεί να κάνω όπως είπα καλύτερα ένα αφιερωμένο βίντεο σε αυτούς τους δίθεν φιλόζωους. Λοιπόν, τώρα σαν θέμα πάρκα, αυτοί οι άνθρωποι όπως είπα ζουν από κάτι τέτοια περιστατικά να κράξουν, να ρίξουν μίσος, να κατηγορήσουν χωρίς να ξέρουν πώς δουλεύει η φύση. Όμως δεν έχουν ιδέα, μου φαίνεται, για μερικά πράγματα. Ξεχνάνε πολύ βασικά πράγματα. Λένε κλείσε τα πάρκα, κλείσε τα κολαστήρια και κάτι τέτοιες κουταμάρες. Όμως αυτοί οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν ότι χάρη σε τέτοια πάρκα παγκοσμίως πολλά ζώα που θα είχαν εξαφανιστεί από προσώπου γης πλέον δεν κινδυνεύουν τόσο. Ας πούμε, έβλεπα τώρα ένα ρεπορτάζ για τίγρη της Βεγγάλης που είναι ένα πολύ απειλούμενο ζώο. Και όπως έλεγε χαρακτηριστικά μέσα από τους φύλακες του πάρκου, αυτά τα ζώα θα είχαν εξαφανιστεί από τη φύση και από τον πλανήτη αν δεν ήταν ο άνθρωπος και τα πάρκα να κάνουν αυτά τα project αναπαραγωγής. Αυτά όμως οι δίθεν εκεί οι φιλόζωοι δεν τα λένε, δεν τα αναγνωρίζουν και δεν μπορούν να πούν και κάτι γιατί θα χάσουν το δίκιο τους μετά. Δεν μπορούν να παραδεχτούν ότι πολλά ζώα στον πλανήτη πλέον υπάρχουν μόνο και μόνο επειδή υπάρχουν τα πάρκα. Κάποια ζώα δεν υπάρχουν καν στη φύση, μόνο σε πάρκα. Είναι εξαφανισμένα από τη φύση, όμως έχει εξαφανισμένα και από τον πλανήτη. Και γι' αυτό οφείλονται τα πάρκα και τα project αναπαραγωγής. Τα οποία project αναπαραγωγής εννοείται δεν έχουν σκοπό μόνο να έχουν τα ζώα σαν εκθέματα σε κλουβιά όπως το βλέπουν αυτοί οι άσχετοι. Σκοπός είναι τα ζώα να απελευθερωθούν στη φύση για να υπάρχει πλέον ισορροπία στον κόσμο, ο οποίος έχει κατασταθεί από τους ανθρώπους. Όμως αυτό θα το αναγνωρίσει ποτέ αυτός ο δίθεν οικολόγος. Δεν ξέρω και εγώ τι άλλο μπορεί να αποκρίνεται και να απαγγέλλεται. Όχι, εννοείται δεν θα το αναγνωρίσει. Αν του το πεις, μπορεί να μην ανοίξει το στόμα του ή να πει ένα καλά, εντάξει, αυτό ένα είναι, ή μπορεί να πει καμιά άλλη βλακία ότι ξέρω έτσι το κάνω για να φανούν καλοί. Εντάξει, δεν είναι αυτά πράγματα λογικά. Εννοείται δεν θα πούνε κάτι, είναι άσχετοι άνθρωποι, όπως είπα, βιολογικά αγράμματοι. Έχουν αγαπήσει σε βαθμό αηδίας γατιά και σκυλιά, αλλά μόνο αυτά αναγνωρίζουν σαν ζώα. Αυτό είναι το θέμα. Οτιδήποτε άλλο για αυτούς είναι άγριο ζώο, ακόμα και η γαλοπούλα. Η λευκή γαλοπούλα κιόλας που βλέπουμε και μπροστά που είναι ένα κανονικά μεταλλαγμένο πλάσμα. Δεν είναι καν βιολογικός και γενετικός άγριο ζώο. Τέλος πάντων όμως, όχι για αυτούς σκυλάκια, γατάκια, αυτά είναι τα ζωάκια. Όλα τα άλλα είναι ζώα που πρέπει να είναι στη φύση και για κάποιο λόγο υποφέρουν άμα είναι με τους ανθρώπους. Δεν αναγνωρίζουν το καλό που κάνουν τα πάρκα.
και οι άνθρωποι εκεί πέρα. Ναι, δεν λέω σίγουρα μέσα στον κόσμο σε τριτοκοσμικές χώρες υπάρχουν πάρκα που είναι όντως κολαστήρια και δεν θα έπρεπε να υπάρχουν. Όμως εκεί, όπως είπα, μιλάμε για τριτοκοσμικές χώρες. Πακιστάν, Βάθη Ασίας, τέτοια μέρη. Δεν μιλάμε τώρα για πάρκα Ευρωπαϊκής Ένωσης, ας πούμε, όπως Ελλάδα, Αγγλία, Γερμανία ή Αμερική, Αυστραλία. Εκεί μιλάμε για όχι απλώς πάρκα. Κυριολεκτικά εκτάσεις που θα συγκρινόντουσαν με δασικές εκτάσεις, τεράστια μέρη, με κλουβιά γιγάντια. Όσο είναι η περίφραξη των δεινοσαύρων που έχω εγώ, ας πούμε, των μεγάλων, να έχουν αυτοί ένα τέτοιο πράγμα διπλάσιο για ένα είδος ζώου. Και τα πάρκα αυτά να μην έχουν ούτε μέσα ένα και δύο είδη ζώων, να έχουν εκατοντάδες, μπορεί και χιλιάδες. Δηλαδή, μιλάμε για πολύ μεγάλη αφοσίωση και πάθος γι' αυτό. Όμως όχι, έρχονται μετά οι δίθεν ακτιβιστές των ζώων να τα σώσουν και να καταργήσουν τα πάρκα, τα οποία εννοείται δεν μπορούν να καταργηθούν έτσι, επειδή το λένε μερικοί και καλά σοβαροί ενήλικες που πηγαίνουν έξω από πάρκα ντυμένοι, αγελάδες, φαγμένες και δεν ξέρω και εγώ και τι άλλο, για να δώσουν και καλά το μήνυμα της κακοποίησης των ζώων. Εννοείται αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι σοβαροί, είναι βιολογικά αγράμματοι και δεν καταλαβαίνουν πώς δουλεύει το πάρκο. Και ναι, εντάξει, θα κάνουν χαζές διαδηλώσεις. Ποιος ξέρει, όταν πάω στο πάρκο, επειδή όπως είπα θα πάω σε 2 εβδομάδες Αθήνα, όπως βλέπω το πρόγραμμά μου δηλαδή, ποιος ξέρει, μπορεί να πετύχω και καμιά χαζή διαδήλωση. Έτσι, θα τη βγάλω ένα βιντάκι να έχουμε να πούμε μετά κι άλλα. Γιατί θα είναι πρόσφατο ακόμα το περιστατικό μετά από 2 εβδομάδες. Και ξέρεις ποιο θα είναι το χαζό, θα λένε σε αυτούς που πάνε και δίνουν τα λεφτά τους, πηγαίνετε και τους δίνετε τα λεφτά σας. Εγώ θα τους πω, άμα είναι κανένας εκεί, θα τους πω τράβα μάθε βιολογία πρώτα και μετά μίλα μου. Να δούμε εκεί θα πει κάτι. Όχι, δεν θα πει. Ή θα τους πω αυτό. Και πώς εξηγήσω ότι χάρη στα πάρκα γίνονται αναπαραγωγές ζώων τα οποία δεν ζουν στη φύση ή ζουν με το ζόρι και πλέον πολλοί πληθυσμοί έχουν ισορροπήσει λόγω των πάρκων. Θα τους το ρωτήσω αυτό άμα υπάρχει κάτι τέτοιο. Και με την κάμερα ανοιχτή κιόλας να δούμε τι θα πει αυτός ή αυτή ή οτιδήποτε. Αυτό θα έχει ενδιαφέρον και θα το κάνω άμα βρω κάποιον. Θα πάω εγώ, άμα δεν μου πει κάποιος από αυτούς δήθεν να μου πει γιατί πας και πετάς αυτά σου. Θα πάω εγώ και θα τους ρωτήσω αυτό. Πώς εξηγείται αυτό και αυτό το φαινόμενο με την αναπαραγωγή των ζώων στα κολαστήρια και τη διάσωσή τους. Να δούμε τι θα μας πει μπροστά στην κάμερα. Θα το κάνω δηλαδή άμα βρω κάποιον τέτοιον χαζό οικολόγο ακτιβιστή. Αυτά λοιπόν. Τελικά όχι, δεν θα αναλύσω τώρα το θέμα, εννοείται, ακραίοι φιλόζωοι, γιατί πιάνει μέσα πολλά παρακλάδια. Εγώ μίλησα πιο πολύ για την κατάστασή τους με τα πάρκα. Αυτά που λένε κλείσε τα πάρκα, κολαστήρια, κακοποίηση, αμορφωσιά, εγώ λέω, βιολογική, δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Εντάξει, τα ζώα, όπως είπα, δεν είναι καλό γεγονός, είναι στενάχωρο άμα θανατωθεί ένα ζώο στο πάρκο, αλλά είναι και τα πρωτόκολλα ασφαλείας. Δυστυχώς, έτσι είναι, τι να κάνουμε. Έτσι είναι οι κανόνες, δεν μπορούμε να το αλλάξουμε. Όπως ένας άνθρωπος θα πάει φυλακή αν σκοτώσει κάποιον, χωρίς εξαίρεση, έτσι όπως και να το κάνουμε, αν το σκάσει ο χιμπατζής, πρέπει να θανατωθεί χωρίς εξαίρεση. Εκτός και αν είναι μωράκι ή θηλυκό, που όπως είπα για τα θηλυκά δεν είμαι σίγουρος αν λειτουργεί το ίδιο. Τέλος πάντων. Και μιλήσαμε τώρα για το χιμπατζής λίγο, υποθέσεις, πως έσκασε το περιστατικό, το δύστυχο τέλος του. Και κάναμε και μια ανάλυση για αυτούς τους εντελώς χαζούς δήθεν φιλόζους που δεν ξέρουν τι τους γίνεται, δεν ξέρουν πώς δουλεύει η φύση. Αλλά για αυτούς να περιμένετε αφιερωμένο επεισόδιο μελλοντικά. Γιατί όπως είπα έχει πολλά παρακλάδια το θέμα και είναι ένα θέμα που θέλω καιρό να αναλύσω, αλλά τώρα τελευταία έχω και πολλές δουλειές και δεν προλαβαίνω να κάνω βίντεο μεγάλης ανάλυσης. Τέλος πάντων, κατάφερα όμως σήμερα. Αυτό λοιπόν ήταν το βίντεο. Μην επηρεάζεστε από τα άσχημα περιστατικά και πόσο μάλλον από τους δήθεν φιλόζωους. Αν αναγνωρίσετε την πραγματική χρήση που έχουν τα πάρκα και το όφελος που δίνουν στη φύση και στην πραγματική οικολογία και φιλοζωία, εννοείται μη σταματήσετε να πηγαίνετε, επειδή το λένε κάποιοι δήθεν φιλόζωοι, και εντάξει, επειδή πολύ σπάνια μπορεί κάποια ζώα να θανατωθούν λόγω πρωτοκόλων. Εγώ, όπως έχω δηλώσει και σε παλιό μου βίντεο που μιλάγα για ζωολογικούς, θα το έχω και αυτό στην περιγραφή κάτω στο σχόλιο, δηλώνω υπέρ των πάρκων, όσο δουλεύουν σωστά και με τις νομοθεσίες που πρέπει να τηρούνται για την ευζοία των ζώων πάντα. Και εντάξει, μπορεί να έχουν πρωτόκολλα αυστηρά μερικές φορές για συγκεκριμένα ζώα, αλλά όπως και να το κάνουμε. Με κάποια άνατα
είναι έτσι. Οπότε ναι, εγώ δηλώνω υποστηρικτής των πάρκων, των σωστών και okay, υπάρχουν κανόνες, απλώς και το ξεπερνάμε αυτό, δεν είναι εμπόδιο. Εσείς δεν ξέρω τι έχετε να πείτε για όλο το περιστατικό και για τους δήθεν φιλόζους, τους οποίους θα τους κανονίσω σε μελλοντικότερο βίντεο. Αυτά λοιπόν, τα λέμε στο επόμενο. Αντίο.